Σε ένα πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι προετοιμασία, ο Πας για να άφησε την αίσθηση του μισογεμάτου ή μισοάδιου ποτηριού, ανάλογα από το πόσο αισιόδοξο θέλει να είναι ο καθένα. Στο παιχνίδι τη Τετάρτη απέναντι στην Κυφυσιά, που φαίνεται πω θα πρωταγωνιστήσει στο νότιο όμιλο τη κατηγορία, οι γεννιώτε έδειξαν μερικά εξαιρετικά στοιχεία, δείγμα τη πολύ καλή δουλειά του Ρενέ Πόμ και του επιτελείου του. Εμφάνισε όμως και κάποιες ασθένειες που αν δεν αντιμετωπιστούν με άμεση μεταγραφική ενίσχυση θα έχουν σοβαρή επίπτωση στην επίτευξη των αγωνιστικών στόχων. Το θέμα δεν είναι η ήττα με 2-1, με ανατροπή, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ήρθε όταν ο Πάς ενώ είχε προηγηθεί και κρατούσε με ευκολία το σκόρ υπέρ του, μόλις έγιναν οι αλλαγέ των βασικών παικτών, χάθηκαν ρόλοι, θέσεις και μέσα σε ένα δεκάλεπτο το σκόρ θα μπορούσε να είχε πάρει διαστάσεις. Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό επιβεβαιώνει πω ο Ρενέ Πόμς έχει καταφέρει μέχρι στιγμή να δημιουργήσει, μέσα από ένα ελληπέστατο ρόστερ, ένα βασικό κορμό που πολύ δύσκολα επιτρέπει στον αντίπαλο να τον απειλήσει αμυντικά. Το σύνολο αποτελείται από του Αθανασίου, Ομποτσίνσκι, Ρίντερ, Σόρια, Λούπα, Μπακαδίμα στην άμυνα, Τζίνο και Μπεγκάλα στη μεσαία γραμμή και του Λέο Χάινριχ και Καλέμι στην επίθεση. Μετά από αυτού, εύκολα μπορεί να πει κάποιο πω υπάρχει το σχεδόν χάο με την ομάδα να μην διαθέτει το απαραίτητο βάθο στον πάγκο. Επίση όμω, αυτό δεν σημαίνει πω και εκείνοι που θεωρούνται σήμερα ω οι παίκτε του βασικού κορμού μπορούν να σηκώσουν το βάρο μια δύσκολη κατηγορία. Με πολλέ απαιτήσει και ακόμη και εκεί θα απαιτηθεί σοβαρή μεταγραφική ενίσχυση, ειδικά στον τομέα τη δημιουργία. Ο ΠΑΣ δεν επιτρέπει στους αντιπάλους να δημιουργούν ευκαιρίες, από την άλλη όμως αδυνατεί και ο ίδιος να το κάνει και περιορίζεται συνήθως σε στιμένες μπάλες και σε ευκαιρίες που μπορούν να προκύψουν μέσα από αυτές όπως και έγινε με τον κόλ του Σομποτσίνσκι στην Κηφισιά. Αν η διοίκηση θέλει να βοηθήσει τον Πόμς ώστε να δημιουργήσει ένα σύνολο με πραγματικές βλέψεις διεκδίκησης της ανόδου, το λιγότερο που έχει να κάνει είναι να προχωρήσει στην απόκτηση τουλάχιστον τεσσάρων παικτών για το βασικό σχήμα και δύο ίσως και περισσότερων ακόμη που θα προσδώσουν βάθος στον Πάγκο. Διαφορετικά, ο Πάς θα έχει μια σχετικά υποφερτή για τα δεδομένα τη κατηγορία ομάδα που δύσκολα όμω θα μπορεί να έχει βλέψει ανόδου. Αν από την άλλη η διοίκηση θέλει να πειραματιστεί τη φετινή χρονιά με ένα ρόστερ με πολλά νέα και ταλαντούχα παιδιά που θα έχουν χρόνο να δείξουν το ταλέντο τους, ευελπιστώντας ότι παίζοντας χωρίς πίεση και άγχος θα μπορούν να κάνουν από το καλύτερο δυνατό μέχρι το απροσδόκητο, δεν έχει παρά να φέρει και άλλους νέους παίκτε στην ομάδα, αλλά να διαμηνήσει κιόλα τους φιλάθλους ότι ο στόχος είναι μεσοπρόθεσμος, η δημιουργία δηλαδή μιας ομάδας από το μηδέν. Ο Πας επέστρεψε την Τετάρτη το βράδυ από την Αθήνα και το πρόγραμμα είχε χαλάρωμα για όσους αγωνίστηκαν, ενώ οι υπόλοιποι και όσοι αγωνίστηκαν για λίγα λεπτά προπονήθηκαν με πρόγραμμα σε μικρούς χώρους. Το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα, ο Πας θα δώσει το πέμπτο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας στη γειτονική Άρτα, αντιμετωπίζοντας την ιστορική Αναγέννηση. Ενώ το επόμενο φιλικό θα είναι την Τετάρτη 28 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, στην Πάτρα, απέναντι στην Παναχαϊκή, που έχει προπονητή τον Γιάννη Τάτσι.